Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, χρονιάρες μέρες, γιατί πιστεύουμε μετά τα εθνικά θέματα που αναπτύξαμε χτες, απόψε οφείλουμε να κάνουμε focus, που λέμε στην Αρκαδία, να εστιάσουμε δηλαδή την προσοχή μας στα θέματα οικονομίας. Δύο διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί από το χώρο της οικονομικής επιστήμης, ο κύριος Νίκος Χαριτάκης και ο κύριος Νίκος Στραβελάκης, απόψε κοντά μας. Ξεκαθαρίζω για να έχετε εικόνα. Η επιστημονική γνώση είναι γνώση, αλλά πάντοτε παίζει ρόλο και το υποκειμενικό πρίσμα του καθενός. Ο κύριος Χαριτάκης είναι από εκείνους που αποδέχονται αυτό που λέμε αστικό σύστημα διακυβέρνησης, με ό,τι σημαίνει σε θέματα κοινωνίας, οικονομίας και πολιτικής. Ο κύριος Στραβελάκης βεβαίως διαβίει μέσα σε αυτό, όπως όλοι μας, αλλά δεν το αποδέχεται. Θεωρεί ότι πρέπει να πάμε σε μια δημιουργική ανατροπή. Λοιπόν, σαφέστατα. Πολιτικά ναι. Ναι, πολιτικά. Επιστημονικά όμως, αμφότεροι, αυτό που επιδιώκουμε στον παρόντα χρόνο είναι να έχουμε μια πραγματική γνώση της καπιταλιστικής οικονομίας, της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας, της οικονομίας αγοράς. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Στο κάτω-κάτω ο Κάρλος Μάρξ τι ήταν? Ένας κριτικός, όλα με γιώτα βέβαια, της κλασικής πολιτικής οικονομικής θεωρίας, έτσι δεν είναι? Και τμήμα της κλασικής ακριβώς. Γι' αυτό πίστευα ότι ακόμη και οι αστεί οικονομολόγοι καλό είναι να διαβάζουν και Μάρξ. Πολύ σωστό. Αυτό είναι πολύ καλό σωστό. Είναι να διαβάζουν και Μάρξ. Πολύ σωστό. Για να μην βγαίνουν ορισμένοι και λένε ανοησίες χονδρές. Όχι, ήταν μεταξύ των ακαδημαϊκών εκδοτών το 2010, αν δεν με απατάει η μνήμη, ήταν ο καλύτερα ο οικονομολόγος που πούλησε περισσότερο. Ναι. 150 χρόνια πολύ μετά τον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου. Λοιπόν, όπως είπα πριν το διάλειμμα, κύριοι, σπουδάζετε, το σας σπουδάζουμε είναι, καταλάβατε, σχημαλόγου, τόσα χρόνια και σας έχουμε εδώ όχι να λέτε πώς θα πεθάνει ο ασθενής και πώς θα ψυχοραγήσει και πότε θα μας βγει η ψυχή. Σας έχουμε εδώ για να μας πείτε πώς θα σώσουμε τη χώρα. Λοιπόν, κύριε Χαριτάκη, υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, όχι θεωρητικά, πώς μπορεί η χώρα να σωθεί και να ξαναβρει το δρόμο της? Καταρχήν, η χώρα για να σωθεί πρέπει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αξιοπιστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Δεν μπορούμε να παίζουμε... Πρακτικά πώς θα γίνει αυτό? Πρακτικά, να σας απαντήσω. Πρακτικά. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της αποτίμησης, το λέω 100.000 φορές, θα το πω για άλλη μια, αποτίμησης των εγγυήσεων των ιδιωτικών δανείων που συνήθως είναι με ακίνητα, αλλά και με άλλα περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή πρακτικά να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί, αυτό μας λέτε? Θα έλεγα σε μαζικό επίπεδο και όχι σε σχέση ένα προς ένα. Όχι δηλαδή το σπίτι του καθενός, αλλά μεγάλα πακέτα ακινήτων, τα οποία πρέπει να φύγουν από το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Πρέπει να φύγουν, να συμβολαιοποιηθούν και από εκεί και πέρα όποιοι πάρουν αυτά τα πακέτα θα τα αναχρηματοδοτήσουν κρατώντας τους πιστωτές σε μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Βέβαια θα συμφωνήσετε μαζί μου με προστασία του οικονομικά αδύναμου και εκείνου που υπήρξε καροπληρωτή στην αρχή, αλλά στη συνέχεια δεν έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος οικονομικής αδυναμίας εάν έχει να αποπληρώσει και να εξυπηρετήσει τον αδειό του. Έτσι. Το ελληνικό δημόσιο, εάν έχει καταγράψει τους κοινωνικούς λόγους τους οποίους ενδιαφέρεται και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τους καταγράψει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στο παρελθόν, το έχω πει κι αλλού, είχαμε την εργατική κατοικία. Τώρα μπορούμε να έχουμε μια προστασία αυτής της διαδικασίας. Αφού όμως έχει γίνει η μεταβίβαση του χρέους από την τράπεζα σε έναν μεγάλο διαχειριστή, ούτως ώστε η τράπεζα να καταγράψει σωστά και επακριβώς την τιμή του δανείου το οποίο έχει εξασφαλίσει. Ποια είναι η πρόβλεψή σας, θα προχωρήσει η διαδικασία? Κατά τη γνώμη μου, ναι, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, διότι στη συνέχεια... Το διαφορετικά ανησυχείτε για τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος? Ότι είναι γιατί αν έχουμε σεισμούς τεκτονικούς, τότε θα υπάρξει ο κίνδυνος του bail-in. Υπάρξει κίνδυνος δηλαδή να βάλουν χέρι στις καταθέσεις του κόσμου. Και αν συμβεί αυτό, δεν γυρίζει η Ελλάδα πια. Τελειώσαμε. Ότι είναι επισφαλής αυτή τη στιγμή η ισορροπία στο τραπεζικό σύστημα και οι κίνδυνοι που αναφέρατε είναι απόλυτα πρώτων πυλών, είναι
το σημείο εκείνο που με έκανε να θέσω σαν πρώτο πρόβλημα το ότι πρέπει άμεσα να λυθεί το πρόβλημα της βιωσιμότητας και της αξιοπιστίας του πιστωτικού συστήματος. Μέχρι πότε θα ξέρουμε? Εγώ θεωρώ πολύ σύντομα, τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, οι πρώτες ενδείξεις θα είναι σαφείς για τον... για το τραπεζικό σύστημα. Και θέλω να πω ότι αν δεν γίνουν. Πότε θα γίνονται? Υπολογίζουν. Για Μάρτιο είχαν προγραμματιστεί, όχι, θα πάνε πιο πίσω. Όχι, ίσα ίσα θα έρθουν πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Γιατί εμείς είμαστε πιο δύσκολο πρόβλημα. Το εύκολο πρόβλημα. Εμείς έχουμε το πρόβλημα το ότι ένα μεγάλο πιο πάκι. Πιο νωρίς πότε δηλαδή? Τυπικό. Ατύπος. Θα αρχίσουν από την πρώτη του μηνός. Από την πρώτη του έτους. Η πλήρης εικόνα πότε θα είναι? Δηλαδή το, εγώ θεωρώ το κρίσιμο ότι χρονικό σημείο. Η άποψη δική μου είναι αυτό που είπα. Μέσα Φεβρουαρίου θα ξέρουν τουλάχιστον οι υπεύθυνοι, τουλάχιστον η Κεντρική Τράπεζα δηλαδή, ναι, την έκταση του προβλήματος. Ταυτόχρονα, εάν δεν γίνουν οι πληστηριασμοί, τυπικά τουλάχιστον, η Κεντρική Τράπεζα είναι υποχρεωμένη, το οργανισμός ελέγχου, το τμήμα ελέγχου. Οτιδήποτε δεν εγχειριάζεται είναι πληστηριάζεται, έχει μηδενική αξία για το χαρτοφυλάκιο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή δεν παίζουμε αυτή δηλαδή τη στιγμή. Έχω εγώ ένα δάνειο και έχει από πίσω το σπίτι μου. Ναι. Το σπίτι μου, ας πούμε ότι έχει μια αξία, αγοραία αξία, αφήστε την αντικειμενική, ναι, 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 100.000 ευρώ. Εάν εμένα έρθει και με προστατέψει ο οποιοδήποτε έναντι του πληστηριασμού, ναι, του σπιτιού, ναι, 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 μου, ναι, 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 τότε αυτό το 100.000 που καλά κάνει και το έχει εκεί η τράπεζα, ναι, γιατί λέω ότι στη χειρότερη θα του πάρω το σπίτι, ναι, και θα, ναι, πάρω 100.000, γίνεται 0. Άρα η τράπεζα πρέπει να γράψει μια ζημιά 100.000 ευρώ και να έρθει μετά από πίσω να βρει λεφτά για να χρηματοδοτήσει την καθαρή της θέση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τώρα ξέρετε τι μας λέτε. Ναι. Αυτό που σας λέω, είναι πραγματικότητα. Πρακτικά, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, πριν πουληθούν τα κόκκινα δάνεια, ακόμη και της πρώτης κατοικίας σε κάποια funds που ενδιαφέρονται, δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος και να ασκήσει νομοθετική πολιτική προστασίας. Αυτό μας λέτε. Ναι, φυσικά. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο κύριος Τσακαλώτος κοροϊδεύει την κοινωνία και λέει ότι εγώ έχω κανονίσει με τις τράπεζες να βγάζουμε πολύ δίλες. Σοβαρή αποκάλυψη αυτή τώρα. Έτσι, λοιπόν, αυτά είναι μπουρμπούτσαλα. Εάν μπορούσε να το αντιμετωπίσει, θα έβγαζε ένα νομοθέτημα και θα έλεγε οποιαδήποτε σπίτια έχουν αντικειμενική αξία άνω των 300.000 εκπληστηριάζονται, οποιαδήποτε έχουν κάτω των 300.000 δεν εκπληστηριάζονται. Ας το κάνει. Δεν υπάρχει τέτοια. Όχι βέβαια. Εδώ χτες βγήκε στη Βουλή. Την ώρα που ψηφιζόταν, προχτές πριν από μια εβδομάδα, που ψηφιζόταν αυτή η κατάπτυστη τροπολογία να θεωρείται η παρεμπόδιση των πληστηριασμών ιδιώνυμο αδίκημα, μετά το Βενιζέλο, από το 30 έχω ακούσει τέτοιο πράγμα, βγήκε και είπε ότι αν δεν περάσει αυτό θα πέσει η κυβέρνηση. Θέλω να... Γι' αυτό ακριβώς. Αν θέλετε, ολοκληρώστε. Συγγνώμη, δεν θέλω, ναι, 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 συζήτηση, θέλω, ναι, να προσθέσω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τα κόκκινα δάνεια. Από την 1η-1η, από μεθαύριο δηλαδή, τα stress test θα γίνουν για όλα τα δάνεια. Δηλαδή, πρέπει να έχουν καλύματα που λένε οι τραπεζικοί, ναι, και για τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Δηλαδή, έτσι. Υπάρχει ένα διεθνές λογιστικό. Μα όταν εξυπηρετείτε το δάνειο. Τι ασφάλεια υπάρχει. Αυτό που γίνεται τώρα είναι το εξής. Έχει αλλάξει το διεθνές λογιστικό πρότυπο με βάση το οποίο παίρνονται οι προβλέψεις. Το διεθνές λογιστικό πρότυπο 9, λοιπόν, τι λέει? Ότι με βάση την πιθανότητα μια κατηγορία δανείου να καταστεί προβληματική, θα παίρνεις πρόβλεψη και στα ενήμερα δάνεια. Πριν γίνει προβληματικό. Απριόρι, πριν γίνει προβληματικό. Θα παίρνεις δηλαδή πρόβλεψη στο σύνολο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου με βάση μια συγκεκριμένη αρκετά πολύπλοκη μεθοδολογία. Στα οικονομικά λέγεται προσομοίωση του Μοντεκάρλο, είπε Σιρές Μάρκοφ. Αλλά
θα παίρνονται οι προβλέψεις πάνω στα δάνεια, στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται η εικόνα του τραπεζικού συστήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά. Και υπάρχουν τεράστια προβλήματα και με την Deutsche Bank στη Γερμανία και με το Ιταλικό Τραπεζικό. Στην Ιταλία δεν τι γίνεται. Και με το Ιταλικό Τραπεζικό Συστήμα. Δηλαδή κόκκινα δάνεια. Ακριβώς. Σκεφτείτε τώρα την πιθανότητα αυτή, δηλαδή αν το ένα στα δύο δάνεια το 50% είναι προβληματικό, τότε η πιθανότητα να καταστεί προβληματικό και το υπόλοιπο 50% είναι επίσης 50%. Οπότε καταλαβαίνετε για τι ύψος προβλέψεων μιλάμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή και αυτό που λέω εγώ, είναι ότι με τους καπιταλιστικούς όρους, με τους αστικούς όρους, μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν μπορεί να εξέλθει από την κρίση. Γιατί πρακτικά δεν μπορεί. Η Σοβιετική πατρίδα θέλω να προσθέσω κατέρευσε, παρήκμασε, τελείωσε. Μισό λεπτό. Η Σοβιετική πατρίδα παρήκμασε. Η διαφορά ποια είναι όμως, ότι εδώ πέρα πώς χωρίς εθνικό νόμισμα, χωρίς κρατικοποιημένες τράπεζες, θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτή τη λέλαπα, να ασκήσεις τη στοιχειώδη κοινωνική πολιτική. Πώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχεται και σου λέει να πουλήσει ΔΕΗ τις λιγνητικές μονάδες υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, σου παίρνει τα λιγνητικά από θέματα της χώρας. Σου βγάζει τη ΔΕΣΦΑ από όλες τις επιχειρήσεις αερίου πλην του νομού Αττικής με απόφαση της DigiComp. Πώς θα είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνεις αυτές τις στοιχειώδεις κινήσεις ανάταξης της οικονομίας? Έστω και στο πλαίσιο μιας μικρής ανακούφισης του κόσμου. Σου έχουν δέσει τα χέρια από παντού. Δεν είναι τι δυνατόν να κάνουμε, δηλαδή. Κύριε Στραβελάκη μου, μια κούβα υπάρχει και αυτή ανοίγει τις πόρτες στον καπιταλισμό. Εγώ δεν σας είπα να πάμε. Και ο φίλος μας ο Ραούλ αποσύρεται σε 1,5 χρόνο. Ναι, ωραία. Οι Κινέζοι κομμουνιστές, τα παιδιά, τα πολιτικά του Προέδρου Μάο, του μεγάλου Τιμονιέρη, το έριξαν στο χυδαίο καπιταλισμό. Φυσικά. Δεν υπάρχει πιο χυδαίος καπιταλισμός από αυτός του ΚΚ Κίνας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι πιο χυδαίο σε επίπεδο καπιταλιστικής πραγματικότητας, δεν έχει μείνει τίποτα. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχει μείνει τίποτα δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να εθελοτυφλούμε και να πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε σε κάποια μορφή ανάκαμψη. Η ανάκαμψη θα είναι μια αιματοχυσία, την οποία στο κάτω-κάτω της γραφής, έτσι, ο κόσμος θα πρέπει να έχει την εικόνα του τι πρόκειται να επακολουθήσει για να κάνει τις επιλογές του. Εγώ δεν λέω να συμφωνήσετε και καλά μαζί μου. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι σήμερα υπάρχουν δύο λύσεις. Μία είναι αυτή που λέει ο κ. Χαριτάκης. Τα βγάζουμε όλα στο σφυρί. Γίνεται το αίμα που είναι να χυθεί. Το ξέρω ότι δεν λες ακριβώς αυτό. Βάζει από δίπλα μία μέρημνα, σου λέει, ρε παιδί μου, ας έχουμε και μια μορφή όπως είναι η Fannie Mae, η Αμερικάνικη. Η Fannie Mae στην ουσία ήταν μια κρατική οντότητα που φτιάχτηκε στην κρίση του 30 με σκοπό να μαζέψει τα δάνεια της αγοράς ακινήτων και να τα επαναδιοχετεύσει προς τα κάτω. Αλλά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σε αφήνει να το κάνεις αυτό. Ούτε αυτό δεν σε αφήνει να κάνει. Θέλω υπερασπιστείτε τον αγώνα διάσωσης του καπιταλιστικού συστήματος. Αναφέρθηκα στο τραπεζικό σύστημα που θεωρώ ότι είναι το δυσκολότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι αυτό που αποζητά η Ευρώπη σήμερα με τα stress test είναι να καταλάβουμε ότι καταρχήν πρέπει να μετρήσουμε το πρόβλημα. Το έχουμε κάτω από το τραπέζι, το κλωτσάμε ο ένας προς τη μεριά του ενός και ο άλλος προς τη μεριά του άλλου. Τόσα χρόνια αυτό γίνεται. Εντάξει. Και δεν το μετράμε. Λοιπόν, μπορούμε να βγούμε. Να τα πούμε τώρα. Μπορούμε γρήγορα. Μπορούμε να βγούμε. Πώς θα βγούμε. Λέτε, πρώτον να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί. Δεύτερον. Να καταλάβει η κυβέρνηση ή όποια μας εκπροσωπεί. Γιατί αν δεν απαντήσετε, δύο τινά θα συμβούν. Παρακαλώ. Ή θα γίνουμε κομμουνιστές, θα μας παρασύρει ο κ. Στραβελάκης. Θα προσπαθήσω να σκοτώσουμε τους οικονομολόγους. Ναι. Διαλέξτε, ποιο από τα δύο θέλετε. Το τρίτο είναι να διασώσετε την κατάσταση. Πείτε μας λοιπόν. Η δεύτερη λύση, το δεύτερο στροφή πρέπει να είναι ότι δεν διαπραγματευόμαστε το μνημόνιο, το εφαρμόζουμε. Λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης και μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετούμεθα την λογική συμπαράσταση σε αυτή τη διαδικασία.
θα πήγαινα και μέχρι το σημείο να έλεγα ότι για ένα χρόνο που εμείς θα τα εφαρμόσουμε αυτά τα πράγματα και θα αποδείξουμε ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την κατεύθυνση την οποία χρειάζεται αναπτυξιακή μείωση κτλ. Κρατήστε τα υπόλοιπα χρήματα που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει από την γραμμή που μας είχατε δώσει. Ανατάχουμε σαν κάβα. Ναι, 54 δισεκατομμύρια είναι. Δεν βγαίνουμε από τα μνημόνια, δεν βγαίνουμε στις αγορές, δεν χρειαζόμαστε... Α, να μην βγούμε, λέτε, στις αγορές, όχι, από τον Αύγουστο και μετά. Όχι, δεν υπάρχει να βγούμε στις αγορές. Α, να μην βγούμε, λέτε. Θα είναι αυτοκτονικό, εξηγώ, θα είναι αυτοκτονικό. Κύριε Παναγιώτοπουλε, τι σημαίνει αυτό το περιβόητο βγαίνουμε στις αγορές, να το καταλάβω κι εγώ. Παρόλο που διαφωνώ με τον Νίκο 100%, αυτό το πράγμα το βγαίνει. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει 325 δις χρέη και 325 δις ακριβώς είναι και το ανώτατο πλαφόν χρέους που έχει συμφωνήσει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εν προκειμένου. Άρα, εμείς να βγούμε στις αγορές για να δανειστούμε πάνω από τα 325 δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι δανειστούμε θα είναι για να ξοφλήσουμε αυτά που έχουμε δανειστεί ήδη. Ωραία. Τα μνημόνια είχαν 2% τόκο σε αυτά που έχουμε δανειστεί ήδη. Οι αγορές προσωρινώς βάζουν 5%. Εξηγήστε μου τι πάει να πει αυτό το βγαίνω στις αγορές. Ότι με έχουν δανείσει 2 και βγαίνω και κάνω ένα χρηματοδότηση του χρέους με 5. Με δανείζουν 2, διότι είναι, όπως είπε και η κυβέρνηση, ένας πίθαν αγκασμός που τον έχω υπογράψει. Και τι μου λένε, θα σε δανείζω με 2 αντιμέτρων. Χρήματα αντιμέτρων. Ναι. Το ίδιο εναλλακτικά. Εναλλακτικά. Την εθνική μα δεν έχει 3,5% μεταπλεόνασμα. Τι θα κάνεις λοιπόν. Δεν έχει 3,5% πλεόνασμα που είχε γραμμένο. Ο κύριος, εσείς μας προτείνετε να αλλάξουμε κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Όχι, εγώ δεν προτείνω να αλλάξουμε. Ο κύριος Χαριτάκης λέει να παρατείνουμε τα μνημόνια. Προσέξτε με, εγώ δεν προτείνω να αλλάξουμε. Δηλαδή ρίξε στο γυαλί φαρμάκι, να πούμε τώρα. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Κλείσαν τα φαρμακεία, τι να κάνω τώρα, δεν προλαβαίνω. Εγώ να πω τι προτείνω. Εγώ δεν προτείνω καταρχήν να κοινωνικοποιήσουμε τα πάντα. Εγώ λέω το εξής. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή θα τις πληρώσει ο ελληνικός λαός. Τις έχει πληρώσει ήδη. Έχουν χαθεί πάνω από 80 δις χρήματα του ελληνικού λαού εκεί μέσα, τα οποία έχουν καταστεί και στην πορεία τμήμα του δημοσίου χρέους. Είναι μια κοινωνικοποίηση ιδιωτικών ζημιών, η οποία έχει γίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν τα απορρίπτω. Αλλά προϋποθέτουν αλλαγή του συνολικού πλαισίου. Προϋποθέτουν να φύγουμε από την Ευρωζώνη. Αυτό είναι. Ακριβώς. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋποθέτουν ρήξη. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να κάνετε αυτά που. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας πω κάτι. Εδώ πέρα συζητάμε 8 χρόνια σε αυτό το πλαίσιο. Το μνημονίο. Τα εφαρμόσαμε. Λέτε εσείς το πάρτο αλλιώς. Δηλαδή, τρία μνημόνια εφαρμόσαμε με 4 διαφορετικές. Σεβαστόν. Δεν θα πω ότι συμφωνώ, αλλά σεβαστόν. Ως σκέψη. Ωραία. Και θέλω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά και σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά επειδή ο χρόνος τελειώνει, κύριε Χαριτάκη, δηλαδή λέτε να παραμείνουμε στο μνημόνιο. Να πάμε και σε άλλο πρόγραμμα προληπτικής πίστοσης. Ένα τέταρτο μνημόνιο. Τι λέτε. Η άποψή μου είναι σαφής. Χρειάζεται να διατηρηθεί η αδιαφάνεια, δηλαδή η ελληνική οικονομία να παραμείνει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι, για να πετύχει τι. Για να μπορέσει να αναδιατάξει την οικονομία της σε ένα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μείνουμε κάτω από το νερό δηλαδή. Όχι κάτω από το νερό. Να μείνουμε. Αυτό λέτε. Αν θέλετε και με. Ναι, αλλά να μάθουμε τι μας γίνεται. Να ξέρουμε τουλάχιστον οι υπεύθυνοι φορείς, η Κεντρική Τράπεζα, το τραπεζικό σύστημα, η κυβέρνηση να γνωρίζουν. Έχουμε ένα τεράστιο όφελος αυτή τη στιγμή που δεν το είχαμε όταν ξεκίνησε η κρίση το 2000. Τα capital controls. Εάν το 2009 είχαμε εφαρμόσει capital controls, κατά την κρίση μου δεν θα, όταν έγινε το πρόβλημα. Ναι, γιατί το είχαμε το 2015. Φάγαμε 30% μείωση του ΑΕΠ. Ηλεκτροσόκ μας τα αφήσανε για το τέλος. Ναι, έπρεπε να το έχουμε κάνει. Στην πρίζα μας έχουν βάλει. Τώρα τουλάχιστον έχουμε τα capital controls. Ω Παναγία. Τι θέλετε να βγούμε κιόλας.
Να βγούμε από τα κάμπια. Εντάξει, τότε να βγω. Όχι, ήθελα να έχουμε δημιουργήσει τις αντικειμενικές. Όχι, όχι, κύριε. Θα ήθελα να δημιουργήσουμε τις αντικειμενικές προϋποθέσεις για να μπορούμε να έχουμε βγει από τα capital controls. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα μην κουβεντιάζουμε. Με τους όρους της ευρωζώνης και της. Δηλαδή μας βάλανε στην χημειοθεραπεία και λέμε τι καλά που είναι. Δεν υπάρχουν με τους όρους της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι να κάνουμε. Καλή χρονιά. Θα τους ξαναφέρω πάλι. Θα τους ξαναφέρω πάλι γιατί είναι εικονοκλάστες, είναι αιρετικοί. Και μ' αρέσουν οι αιρετικοί άνθρωποι, αλλά θα τους ξαναφέρω γιατί είναι ημιτελής η απόψινη εκπομπή. Η οικονομία είναι μπροστά, οι προκλήσεις είναι μπροστά, όπως μπροστά, κυρίες και κύριοι, είναι οι τελευταίες μέρες του χρόνου και η αυγή μιας καινούργιας χρονιάς. Λοιπόν, δεν μπορεί να χωρέσουμε τη ζωή μας σε δύο δραματικά διλήμματα. Το πρώτο δηλαδή να αλλάξουμε σώνει και καλά οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Δεν είναι και εύκολο δηλαδή. Δεν είναι εύκολη η προοπτική της επανάστασης. Όλα είναι εύκολα. Μπορεί να είναι και ουτοπική. Αν το θέλει ο κόσμος. Και το δεύτερο να σκοτώσουμε τους οικονομολόγους. Να ψάξουμε να βρούμε ένα τρίτο. Από την κρίση με αυτό. Να ψάξουμε να βρούμε ένα τρίτο για να δούμε επιτέλους την έξοδο από την κρίση. Ευχαριστώ τους δύο εκλεκτούς επιστήμονες. Ευχαριστώ και εσάς για την υπομονή σας. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε μια χρονιά. Εμπιστευθήκατε και την εκπομπή. Και το κανάλι. Το κανάλι αυτό είναι ίσως το κατεξοχήν πεδίο δημοσίου διαλόγου. Ακούγονται όλοι, εμφανίζονται όλοι σε μια εποχή που θέλουμε το διάλογο τον ελεύθερο. Επιχείρημα, αντεπιχείρημα και την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τα γεγονότα και τις παχές κουβέντες. Θα είμαστε κοντά σας και την επόμενη χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη, ο Θεός να μας ανοίγει δρόμους και να μας έχει γερούς. Γεια σας.